Είχαμε πει πάλι την προηγούμενη φορά αυτό το θέμα, το οποίο έτσι ήταν απίστευτο ως είδηση, το ότι έχει συνδεθεί δηλαδή το βελόνιασμα στο Ισραήλ με τον ερχομό του Μεσσίου. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ούτε λίγο ούτε πολύ, είπε «κάντε το εμβόλιο για να έρθει πιο γρήγορα ο Μεσσίας». Και το ξαναλέω αυτό, διότι αξίζει όσοι δεν το ακούσαν από αυτούς που μας ακούν, δηλαδή τους ανθρώπους της Εκκλησίας, να το προσέξουν. Διότι μέχρι τώρα όλοι διερήγνυαν τα ημάτια τους και έλεγαν τι σχέση μπορεί να έχει. Αυτό είναι ένα ιατρικό καθαρά θέμα. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με αυτά που λέτε εσείς με τις ιστορίες περί Αντιχρίστου κτλ. Να, εδώ, ορίστε. Τι πιο ξεκάθαρο από αυτό. Στο Ισραήλ, εκεί πέρα που είναι ας πούμε η έδρα του σιωνισμού, εκεί που θα στεφτεί ο Αντίχριστος, δεν θα γίνει αυτό αύριο μεθαύριο, έτσι, μην αρχίσετε τώρα να ρωτάτε είναι αυτό κτλ. Αυτό μπορεί να γίνει σε 5-10 χρόνια, έτσι. Δεν έχει σημασία όμως. Εκεί λοιπόν στην έδρα αυτού ο οποίος θα στεφτεί βασιλεύς και Μεσσίας, εκεί αναφέρεται το γεγονός αυτό. Ότι δηλαδή, εάν λέει εμβολιαστείτε όσο περισσότεροι δηλαδή το κάνετε, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει ο Μεσσίας. Λοιπόν, τι σας λέει αυτό, πώς μπορούμε να το μεταφράσουμε αυτό στη δική μας γλώσσα εδώ, για αυτούς οι οποίοι μας ακούν, για τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Όσο πιο πολύ το κάνετε, όσο πιο γρήγορα το κάνετε, τόσο πιο γρήγορα θα έρθει ο Αντίχριστος. Σας αρέσει? Πώς σας φαίνεται?